που μπορεί να σου φτιάξει έτσι το πρωινό, τη ζωή σου κτλ. Πολλές φορές όταν κυρίως τρώω, έτσι, αναλογίζομαι τις στιγμές εκεί πέρα. Πίνασες πολύ. Πίνασα πολύ, πεινάσαμε όλοι πάρα πολύ, αλλά ήταν μια πολύ ωραία διαδικασία γιατί τώρα εκτιμάς λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Έχεις τύχει να δεις εφιάλτες με τον Άγιο Δομήνικο, όλα αυτά τα πράγματα που συνέβαιναν εκεί πέρα. Όχι εφιάλτες, αλλά έχει τύχει να ξυπνάω μερικές φορές, πάλι στο ξύπνημα με πιάνουν όλα αυτά, και να είμαι στο κρεβάτι μου και να κοιτάζω αριστερά ή δεξιά για κάποια κάμερα. Πολύ περίεργο αυτό, ε. Περίεργο είναι, ναι, είναι λίγο περίεργο, είναι λίγο εφιαλτικό αυτό, αλλά το είχα, για να είμαι ειλικρινής, το είχα υπολογίσει όταν μου συμβεί αυτό. Έλεγα, δηλαδή, πότε θα έρθει η ώρα που θα ξυπνάω και δεν θα υπάρχουν κάμερες. Ξυπνάς, δεν υπάρχουν κάμερες, αλλά κοιτάς λίγο για αριστερά και δεξιά μερικές φορές. Να σε πάμε και κάπου αλλού τώρα. Ναι, γιατί η συνήθις ερώτηση που γίνεται στους άντρες κυρίως που βγήκατε από εκεί πέρα μέσα ήτανε αν έχει γίνει τέλος πάντων κάποια κατάσταση με κάποια κοπέλα. Έχετε πει όλοι ότι όχι. Όλοι έλεγαν με τόση πείνα δεν θέλαμε, δεν είχαμε και καμία όρεξη. Νομίζω ότι είσαι ο μόνος που είπες ότι και δεν τρώγαμε, αλλά και κάποιες φορές είχαμε κάποια όρεξη. Για κάτι άλλο. Αυτό συνέβαινε. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείς. Ναι, αλλά δεν μπορώ και πρωί. Μερικές φορές, άμα λείπει πολύ η πρωτεΐνη από τον οργανισμό, μερικές φορές παθαίνει ένα σοκ ο οργανισμός άμα φάει λίγο κρέας. Εκτείνονται. Μήπως κατάλαβες εσύ που ναι, εγώ νομίζω ότι όταν κάποια στιγμή φας, καταφέρεις και φας, γιατί όταν δεν τρως δεν είσαι πολύ καλά, αλλά όταν καταφέρεις και φας μια φορά, δύο, κάποια στιγμή ξυπνάνε κάποιες επιθυμίες. Εγώ τώρα να καταλάβω ότι εκεί έγινε αυτό κάτι το οποίο ορθώθηκε ως επιθυμία και στυλώνεσαι, πώς αλλιώς να σου το πω. Ναι, γιατί μπορεί να σου το πει και αλλιώς η αλήθεια είναι, αλλά μήπως δεν θες να το ακούσεις. Αλλά τέλος πάντων. Συμβαίνει, είναι φυσιολογικές διαδικασίες. Ναι, ναι, σοκάρεται ο οργανισμός. Μάλιστα. Για να το πω πολύ κομψά. Ναι. Γιατί μπορεί να το κάνει και πολύ λιγότερο κομψά. Ναι, εγώ δεν το ξέρω. Μπορεί να το κάνει φυσικά. Και με την επιστροφή σου μετά έπεσες βουρ σε όλα. Όχι, όχι. Νομίζω ήμουν πολύ εγκράτης. Θυμάμαι όταν βγήκα από το παιχνίδι, είχε βγει και ένας ποδοσφαιριστής, ο Ιλάν, από την τουρκική ομάδα, ναι, ο οποίος ήταν πολύ ωραίος τύπος και κάναμε παρέα μετά και τον είδα την πρώτη μέρα που έφαγα πρωινό πλέον στην εγκατάσταση που μπορούσαμε να φάμε πλέον σαν άνθρωπο πρωινό. Βγήκε ήρθε ο Ιλάν με ένα κουτάκι πραλίνα φουντουκιού, ναι, ας πούμε, γιατί μου είχε πει, έχουμε συζητήσει πάρα πολύ για πραλίνα φουντουκιού και για όλες τις μάρκες της πραλίνας φουντουκιού και ποια θα ήταν καλή. Αυτού λοιπόν, όπως και σε πολλούς από εμάς, μας είχαν λείψει πάρα πολύ η ζάχαρη, το γλυκό, η σοκολάτα. Οπότε βγήκε έξω με το κυπελάκι, το δοκίμασα λίγο, αλλά ήμουν εντάξει, δηλαδή πήρα αυτό που ήθελα. Έκανα κάποια κατάχρηση στο κρέας την πρώτη στιγμή που βγήκα από το παιχνίδι, αυτό θυμάμαι, και βρέθηκα εντελώς τυχαία σε ένα barbecue party, ας πούμε, και έφαγα γύρω στις 15 μπριζόλες μόνος μου. Και το είχα πολύ ανάγκη. Πες μου κάτι, θεωρείς ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η προσωπική μου γνώμη